επόμενο μας ζευγάρι είναι κατηγορία χορός, είναι ένα νέο ζευγάρι. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ θετικά σχόλια μέχρι στιγμής, θα τα δούμε όμως όλα μαζί τώρα στον αέρα. Ηλίας Αδάμου και Έλενα Κλάρκ. Ηλίας Αδάμου και Έλενα Κλάρκ. Χαίρο πολύ. Ηλία μου. Εδώ ξέρεις ότι εγώ ήμουν από αυτούς που παρακαλούσαν από πέρσι, αλλά δεν με έβαζε κανένας. Και επειδή ευαρεθήκαν να παρακαλώ, αποφασίσαν ότι ήρθε η ώρα να με βάλουν. Ο Ηλίας έχει πάρα πολύ άγχος, αλλά του λέω συνέχεια ότι θα πάει τέλεια, τέλεια. Μου λέει ψέματα δηλαδή. Έβαλα όρο. Για να μπω, θέλω να είναι κάτω από 40 κιλά η παρτενέρ μου. Είμαι ο πιο αγίμναστος άνθρωπος που υπάρχει στον κόσμο. Θα προσπαθήσω, θα βάλω τα δυνατά μου. Και ό,τι βρέξα, κατεβάσει. Κανέναν φοβάμαι, την Αριστοτέλους φοβάμαι περισσότερο, γιατί αυτή θα μου πει την αλήθεια. Της λέω, δίρε με λίγο, βάλε μου τη φωνή, γιατί απχώνουμε, γιατί παίρνω πάνω μου, γιατί νομίζω πως είμαι ο καλύτερος. Ευχόμαστε να σας αρέσει. Ο Ηλίας και η Έλενα. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Καλό. Εσένα φοβόμουν, γιατί εσένα θα μου πεις την αλήθεια. Τόσα χρόνια στο για σένα δεν έκανες τίποτα από αυτά. Ας σου χορέψω το πουλάκι τσίου από αύριο. Πόσο άγχος είχες, Ηλία μου, αλήθεια. Πάρα πολύ. Αλλά εντάξει. Μια χαρά. Έλενα μου. Δόξα σε Θεώ. Νομίζω τα κατάφερε. Μετά από αρκετή προσπάθεια, μπράβο, Ηλία μου. Να σου πω, έχω ενημερωθεί ότι το τέλος δεν ήταν έτσι. Όχι. Όταν την άρπαξες πάνω σου, έκανες και βόλτες. Αφού το πήρα που τον πήρα το κολλά, είπα να τη φέρω μέχρι σε σένα. Έρχεται μπροστά μου, λέει, για σένα. Τι να πω. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε στους κριτές μας. Είστε αγχωμένοι για το τι θα ακούσετε. Θετικά. Θετικά αγχωμένοι. Θετικά αγχωμένοι. Ναι. Ό,τι και να μας πούνε, καλοδεχούμενο. Άντε να ακούσουμε και θετικά. Jake. Καλώς ορίσατε και οι δύο. Καλώς σας βρήκαμε. Πολύ δυναμική εμφάνιση για το καλωσόρισμα. Πολύ ωραία χορογραφία. Μπράβο, Έλενα. Η Έλενα είναι το κάτι άλλο. Θεωρώ ότι σε κάποια σημεία ίσως ζήτησε πιο πολλά πράγματα η Έλενα από σένα. Καλά κάνει. Είμαστε και στα μέσα. Και θεωρώ ότι σε κάποια σημεία θα σε ήθελα λίγο πιο sharp, πιο κοφτό, πιο αυτό. Πιο αλλά είναι ψηλά γράμματα. Ήταν πολύ δυναμική εμφάνιση για πρώτη φορά που σε...
σαν την ετοιμασία του Τζέικ απόψε, έτσι πιο αυστηρή. Ναι, έτσι, πιο college ο Τζέικ βέβαια. Είναι κολλιογιόπεδο σήμερα. Κύριε Μουρατίδη. Ο Ηλίας είναι το παιδί που είναι στην εκπομπή σου. Βεβαίως. Ο οποίος τον απασχολούσε τι φοράω κάτω από εδώ, αν φοράω φόρμα. Ναι. Για τους υπόλοιπους συναγωνιζόμενους έλεγα, κύριε Μουρατίδη, όχι αλλού το έπαιρνα. Το ξεχνάς αυτό. Τελείως. Έχω μείνει χρυσόψαρου. Ελπίζω λοιπόν, και εσείς. Λοιπόν, θα κοιτάξω την Έλενα και θα πω συγχαρητήρια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραία κουρδισμένο. Μπορεί να υπήρχε μια μικρή αγωνία και ένα μικρό... αυτή η αγωνία της πρώτης φοράς, αλλά δεν υπήρχε υστερία. Δηλαδή, το απολαμβάνατε, τις κινήσεις αυτά. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ πέρα που λέει πανελίστας, τι εννοεί? Είναι κάτι πορτογαλέζικο? Είμαι το δεξί και το αριστερό πλευρό της Αριστοτέλους. Και από εδώ πανελίστας, και από εδώ. Ευτυχώς που είπε δεξιά και αριστερά και δεν μας είπε τίποτα άλλο, να μου το θυμηθείτε. Είμαι και το πάνω και το κάτω της Αριστοτέλης. Λος πανελίστας. Κυρία Λος Μπαντέρας. Λοιπόν, ο συμπαρουσιαστής σου. Ευχαριστώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλός. Πιστεύω ότι η Έλενα του έδωσε ένα ρόλο στη χορογραφία που του πήγαινε πάρα πολύ. Και η χορογραφία ήταν εξαίσια. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και την πάρα Έλενα. Πάρα πολύ καλό. Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να σας πω την αλήθεια, γιατί είμαι και ο πιο αγίμπρος άνθρωπος που υπάρχει στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιάννο. Την πρώτη κρυάδα τώρα την έχετε Ελπίζω περάσει. Ελπίζω σε λίγο καιρό να εξακολουθείς να ζεις, γιατί έχεις γίνει τόσο είσαι. Πάντα έτσι ήμουν, κυρία Δρούτσα. Δεν έχει σημασία. Εδώ πέρα είμαστε για καλό σκοπό. Έτσι είναι, ακριβώς γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια το ζευγάρι μας στο Green Room. Πριν από λίγο εκπληρώσαμε μία ευχή και τώρα έχουμε τη δικιά μας ευχή να εκπληρώσουμε. Να μας τα πει καλύτερα λίγο η Μαριλένη. Έλα, από εδώ. Ναι. Ένα άλλο παιδάκι έχει μία άλλη ευχή. Να το τραγουδήσουμε, το λένε Χαράλαμπο, και θέλει να το τραγουδήσουμε το Έλα βρε Χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε. Πάμε! Ωραία. Έλα βρε Χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε, να πάμε και να πιούμε και να χορέψουμε. Να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε. Γεια σου, Χαράλαμπε! Να αποδεχτούμε και το ζευγάρι μας, παρακαλώ. Α, με τα άνθη μας έχει έρθει ο Ηλίας. Μου τα έδωσαν στον δρόμο, θα τα χαρίσω στην κυρία, γιατί η κυρία ελπίζω να ήταν καλό. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μας άρεσες όλους εδώ στον Green Room. Σας βλέπω έτσι όλους λίγο μαζί. Όχι, μας άρεσες όλους. Είναι τα άρθη στην κυρία από μένα. Από μένα, ναι, και το άσμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη βαθμολογία σας. Κύριε Μουρατίδη. Ηλία. Ναι. Αν θες να ξέρεις, και ο Τζέικ σήμερα φοράει φόρμα. Τέλεια. Την άλλη εβδομάδα θέλω και την κυρία Δρούτσα. Ευχαριστώ. Απαναγία μου. Ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια, σου έχουν πει ότι είσαι ο πιο γλυκός άνθρωπος, κύριε Μουρατίδη, του κόσμου όμως. Έχουμε ξεκινήσει πολύ ζεστά. Τζέικ. 9. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δρούτσα. 9. Έλα βρε Ηλία, πρώτη εμφάνιση. 1 δεκάρι και 2 εννιάρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το πιστεύω. Αλήθεια, ευχαριστώ. Μπράβο. Λέει ο Ηλίας, δεν το πιστεύω. Και φωνάζει ο κόνσολος, ούτε εμείς το πιστεύουμε. Λοιπόν, αν θέλετε ο Ηλίας και η Έλληνα να παραμείνουν μαζί μας, θα καλέσετε στο 931-381. Είμαι ένα απλό μήνυμα γράφοντας Χ1 και αποστολή στο 5577 και δεν ξεχνάτε ποτέ ότι εσείς έχετε το 60% και καθορίζετε το τελικό αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε λοιπόν με την κατηγορία χορός. Ο Ηλίας και η Έλενα να έρθουν εδώ μπροστά μας. Καινούριο ζευγάρι, απόψε έχουν κάνει την είσοδό τους. Ηλία μου, θέλω να σε ρωτήσω αν σε τρομάζει αυτή η διαδικασία. Όχι, καθόλου. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Προσπαθήσαμε, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Αν ο κόσμος θεωρεί ότι έπρεπε να μείνουμε, θα μείνουμε. Αλλιώς θα πάμε σπίτι μας και στο για σένα αύριο. Παλιά μου τέχνη κόσμου. Με μία πολύ καλή βαθμολογία το ζευγάρι μας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει πάρα πολλές φορές ζευγάρια τα οποία έχουν πάρει 30 από τους κριτές μας. Τελικά να αποχωρούν από το Dancing for You. Ήδη ο Ηλίας και η Έλενα
όντας ένα καινούριο ζευγάρι. Έχουν πέσει μια θέση από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής. Ο Ηλίας, λοιπόν, και η Έλενα. Συνεχίζεται στο επόμενο live.